καλημερίζω τον πρόεδρο της Πανελλήνιος Ομοσπονδίας Ξεναγώνα, τον κύριο Κρήτον Πιπέρα. Καλημέρα από τον 984, πώς είστε? Καλή σας ημέρα. Μια χαρά είμαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλά να είστε. Εμείς πριν από λίγο ακούγαμε τέλος πάντων τι γίνεται με τα ένσημα, τι γίνεται με την απόρριψη και τροπολογιών που κατατέθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ για τους εργαζόμενους σε τουρισμό και επισιτισμό. Και έτσι 200.000 εργαζόμενοι δεν θα μπορούν να έχουν ενίσχυση αυτή την περίοδο μέσα στο χειμώνα. Για θέατρο του παραλόγου μίλησε ο Σωκράτης Βαρδάκης, για κινησμό βάσει της απόφασης που απορρίφθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο ο πρόεδρος των ξενοδοχοϋπαλλήλων, ο κύριος Κοκολάκης. Αλλά κύριε Πιπέρα, από ό,τι έβλεπα και στο δικό σας το δελτίο, λέτε ο μόνος κλάδος του τουρισμού που δεν δικαιούται το επίδομα ανεργίας φέτος, διότι έλαβε μόνο 50 ένσημα το 2020, είναι ότι είσαστε εσείς. Έτσι ακριβώς είναι. Για κάποιο πολύ περίεργο λόγο, σε οτιδήποτε έχει να κάνει με οικονομική ενίσχυση είμαστε οι τελευταίοι, ο τελευταίος κλάδος με τον οποίο το κράτος θα ασχοληθεί. Με πάρα πολύ κόπο πήραμε για όλη τη διάρκεια του 2020 με ανεργία στο 100% συνολικά 1.800 ευρώ η οικονομική ενίσχυση. Δηλαδή ένα ποσό το οποίο ντρέπομαι που το αναφέρω. Για το 2020 αυτό. Μάλιστα. Ο καθένας, 1.800 είπατε περίπου ευρώ και τα 50 ένσημα, αυτό λέτε, ναι? Ναι, το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι χρειαζόμαστε 201 ένσημα για να πάρουμε το έκτακτο οικονομικό βοήθημα που παίρνουμε για τους 3 μήνες του χειμώνα. Ναι. Μέσα στο 2020 όμως, με το 100% ανεργία, εξασφαλίσαμε μόνο αυτά τα 50 ένσημα, τα οποία τα πήραμε από 2 επιδόματα των 534 ευρώ που δόθηκαν με 25 ένσημα το καθένα. Δυστυχώς μείναμε έξω από τα υπόλοιπα επιδόματα των 534 ευρώ, δηλαδή δεν πήραμε καθόλου τον Μάιο και τον Ιούνιο του 20, που τα πάντα ήταν κλειστά, όπως γνωρίζετε, ο τουρισμός δεν λειτουργούσε καθόλου, και μείναμε εκτός και από το επίδομα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, το οποίο δόθηκε σε άλλους κλάδους, όπως ας πούμε οι καλλιτέχνες, παρόλο ότι ο τουρισμός και πάλι ήταν στον πάγο το χειμώνα. Δεν λειτουργούσε τίποτα, αρχαιολογική χώρη, μουσεία ήταν κλειστά, δηλαδή δεν μπορούσαμε να δουλέψουμε και να υπήρχε δουλειά. Και παρόλα αυτά μείναμε με τα 50 ένσημα, δηλαδή αυτό που έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο Εργασίας, εδώ και πάρα πολύ καιρό, από το 20, είναι να υπάρξει μια ρύθμιση να μπορέσουν οι ξεναγοί να πάρουν το χειμωνιάτικο αυτό το επίδομα χωρίς την προϋπόθεση των 200 ενσήμων, το οποίο βέβαια αντικειμενικά δεν έχουμε. Είναι παράλογο να χρειάζεται κάποιος για να πάρει ένα επίδομα το χειμώνα να χρειάζεται 201 ένσημα τη στιγμή που είμαστε στο 100% άνεμοι. Δεν υπάρχει πρόβλεψη, δεν μπορούν να το διαχειριστούν, δεν ξέρω, μπορείς να δώσεις πάρα πολλές απαντήσεις, να κάνεις πάρα πολλά σχόλια, να αναπτύξεις πάρα πολλά σενάρια, αλλά δυστυχώς η απόφαση είναι μία και μοναδική, σας αφήνει εκτός. Τα ίδια ακούγαμε και πριν από λίγο για τους εργαζόμενους στον επισιτισμό, για αυτά τα οποία ακούγαμε για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους από τον κύριο Κοκολάκη, από τον κύριο Βαρδάκη. Έρχεστε εσείς να το αποσυμπληρώσετε και να πείτε, κοιτάτε να δείτε και σε εμάς τι ακριβώς συμβαίνει εδώ. Και όταν μάλιστα ήταν μια χρονιά η οποία πήγε πάρα πολύ καλά, έτσι. Για φέτος, σχετικά μιλώντας και σε σύγκριση βέβαια με την προηγούμενη, 20, σίγουρα πήγε πολύ καλύτερα. Υπήρξαν περίπου 4 μήνες τουριστική σεζόν, μέσα στους οποίους και οι ξεναγοί μπόρεσαν να εξασφαλίσουν κάποια μεροκάματα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αυτά τα λίγα μεροκάματα που εξασφαλίσαμε μας εξασφαλίζουν και το χειμώνα που έρχεται. Γι' αυτό και ζητάμε αυτό το έστω τα 400 ευρώ το μήνα του ΑΕΔ είναι ένα βοήθημα για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Γιατί σύντσα, όπως βλέπετε και με τις μεταλλάξεις,
το μέλλον είναι πολύ αβέβαιο. Δεν ξέρουμε καν αν θα υπάρξει τουριστική σεζόν για το 2022. Εγώ σας λέω ότι θα υπάρξει. Ας βλέπουμε το ποτήρι, έτσι, ας βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο. Αλλά ζητούμενο είναι πώς θα βγάλετε το χειμώνα. Γιατί 1.800 ευρώ για το 2020, τα 50 ένσημα. Όταν εσείς λέτε ότι, ξέρετε, σας βάζουν ως προαπαιτούμενο τα 200 ένσημα. Όταν εσείς δεν τα έχετε αυτά εξαιτίας της τουριστικής περίοδου και πόσο κράτησε τα βήματα τα οποία έγιναν. Τώρα τι να πω, σημαίνει ότι μπορεί να είναι λάθη, μπορεί να είναι παραλήψεις, μπορεί να είναι στραβοπατήματα, αλλά είναι μια κατάσταση. Για πόσους ανθρώπους μιλάμε αυτή την ώρα ότι αντιμετωπίζουν και βρίσκονται μέσα σε αυτό το φάσμα, κύριε Πιπέρα? Πανελλαδικά είμαστε περίπου 3.000 ξεναγοί. Μάλιστα. Εμείς έχουμε από το 20, από τις αρχές του 20, έχουμε επισημάνει αυτές τις ελλείψεις, αν θέλετε, και στο Υπουργείο Εργασίας και στο Υπουργείο Τουρισμού και στο Υπουργείο Οικονομικών. Έχουμε κάνει πάρα πολλές προσπάθειες για να συναντηθούμε έστω και μέσω τηλεδιάσκεψης με τα Υπουργεία. Ναι. Και δυστυχώς δεν έχουμε καμία απάντηση, το οποίο σημαίνει ότι το Υπουργείο Εργασίας γνωρίζει το πρόβλημα και απλά έχει αποφασίσει να μην ασχοληθεί. Τώρα, ζητάτε από το τουρισμού, του εργασίας, να έχετε μια συνάντηση μαζί τους, έστω και διαδικτυακά, να ακούσουν τα θέματά σας, και το έχουν αρνηθεί και απλά σας αγνοούν και δεν δίνουν απάντηση? Ναι, έχουμε και τους αριθμούς πρωτοκόλων των ετοιμάτων, γιατί πέρα από το γεγονός ότι το 2021 είχαμε πάρα πολύ λίγα μεροκάματα, ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα στον κλάδο μας είναι ο μεγάλος αριθμός των παρανόμων ξεναγών, που είναι δικαιοδοσία του Υπουργείου Τουρισμού και για το οποίο επίσης δεν έχει γίνει τίποτα. Δηλαδή χάνουμε που χάνουμε δουλειές, χάνουμε μεροκάματα, έχουμε και τους παράνομους ξεναγούς, οι οποίοι δουλεύουν μαύρα βέβαια, είναι μια μεγάλη, τεράστια πληγή στον τουρισμό, γιατί υπάρχει σφοροδιαφυγή, υπάρχει φοροδιαφυγή, υπάρχει κακή ενημέρωση, αν θέλετε, του καταναλωτή που στην περίπτωση αυτή είναι ο τουρίστας, διότι ο τουρίστας δεν γνωρίζει ότι αυτός που έχει απέναντί του δεν είναι ένας διπλωματούχος ξεναγός, δεν είναι ένας διαπιστευμένος ξεναγός. Και υπάρχει μέσα και από αυτό την παραπληροφόρηση, δηλαδή υπάρχει και δυσφήμιση της Ελλάδας, διότι δεν έχουν και την εκπαίδευση για να είναι ξεναγοί. Μάλιστα. Δεν έχω την απόγνωση. Συζητούσαμε πέρυσι. Έρχεται το πλήρωμα του χρόνου σε ένα άλλο κύκλο. Τα λέμε και το 2020, αλλά με άλλες, το 2021, συγγνώμη, με άλλες συνθήκες. Δεν ξέρω. Ένας κύκλος ο οποίος γυρίζει γύρω από τον εαυτό του συνεχώς. Ακριβώς, χωρίς να λύνει κανένα πρόβλημα. Το εκνευριστικό πια στην περίπτωση αυτή είναι ότι η λύση είναι πάρα πολύ απλή. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνει τίποτα άλλο το κράτος από το να εφαρμόσει τους νόμους που το ίδιο το κράτος έχει θεσπίσει για την προστασία του επαγγέλματος του ξεναγού. Αυτό μόνο. Και πώς προστατεύεται το επάγγελμα του ξεναγού? Αναφέρεστε μόνο στους παράνομους ξεναγούς ή και στα υπόλοιπα? Γενικώς αναφέρομαι ότι το κράτος δεν προστατεύει το επάγγελμα του ξεναγού όπως θα έπρεπε. Θα μου πείτε βέβαια ότι δεν είναι το μόνο επάγγελμα το οποίο προστατεύεται, παρόλο ότι υπάρχουν νόμοι. Αλλά αυτή τη στιγμή όμως μιλάμε για ένα κλάδο ο οποίος έχει χτυπηθεί πάρα πολύ από τον COVID και προσπαθούμε να επιβιώσουμε. Είναι θέμα πια επιβίωσης για τον κλάδο. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πιπέρα, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ και πάντα στη διάθεσή σας. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Να είστε καλή καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.